Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα κομμάτια, να μου εξηγήσετε λίγο τι έπαθε η Βρυσίδα το κορίτσι μου χθες και μου στείλαν ότι ανέβασε ένα story που έλεγε διάφορα. Η Βρυσίδα, λοιπόν, Φέη μου, δέχτηκε πάρα πολλά επιθετικά μηνύματα στο Twitter. Γιατί γνωρίζω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, για προσωπικούς λόγους. Ναι. Υπάρχει ένα οικογενειακό θέμα που έπρεπε να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένη από, όλο αυτό το πράγμα, η Βρυσίδα, το ξέρουμε επίσης ότι είναι πολύ ευαίσθητη και επηρεάζεται και πάρα πολύ από τα μηνύματα, γιατί μηνύματα μίσους παίρνουν όλοι σχεδόν. Εξήγησε μου τι σημαίνει. Ναι, θα σου πω. Επειδή είπαμε χθες ότι υπήρχε μια επικοινωνία με τον πρώην σύντροφο της Δαλάκα. Άρα με τη δική μας εκπομπή. Θα σου πω. Επειδή υπήρχε λοιπόν μια επικοινωνία και μετά το διόρθωσα ότι δεν μίλησε ο ίδιος ο Μαρτίκας, αλλά μίλησε ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του Μαρτίκα και όλο αυτό όμως δεν το ακούσανε. Μια επικοινωνία με τον Φιντηρίκο, πρώην σύντροφο της Δαλάκα, από πλευράς είπες του Μαρτίκα. Του Μαρτίκα, ναι, απλά επειδή δεν ήταν ο ίδιος ο Μαρτίκας. Εάν τη στοχοποιήσει τη Δαλάκα, αν έχει πρόβλημα ο πρώην σύντροφος. Και δέχτηκε έτσι όλο αυτό το μίσος για τις τακτικές και τις στρατηγικές του Μαρτίκα και ντροπή και αυτό. Και κάποιοι λίγο βρίζουν. Ναι. Και οι άλλοι, η Βρυσίδα είπε ότι γι' αυτό εγώ δεν μπορώ όλη αυτή την πίεση και να είμαι και στις εκπομπές και τα λοιπά. Δεν ήταν ότι είχε θέμα με τη δική μας εκπομπή, γιατί μιλήσαμε και μου το ξεκαθάρισε. Είχε θέμα με όλους αυτούς που πια γίνονται τόσο επιθετικοί και εμπριστικοί και δεν αυτό αντέχει όλη αυτή την πρόγραμμα. Πίεση. Εγώ μίλησα και εγώ με τη Βρυσίδα. Να το πω. Είναι συμπαθέστατο πλάσμα. Είναι λογικό να υποστηρίζει τον σύντροφό της. Δηλαδή δεν πρέπει να επειδή δεν είναι ξεκάθαρο ότι παίζει το παιχνίδι του και πολύ καλά το παίζει. Τις επιτίθενται όμως, αυτό λέει. Λογικό δεν είναι. Αυτοί που θέλουν να επιτεθούν στο Μαρτίκα, δηλαδή τώρα στοχοποιούν την Βρυσίδα. Αφού είναι έξω. Και επειδή έγραψε για το πάνελ του Sky και επειδή εδώ όταν ερχόταν η Βρυσίδα είχαμε εξαιρετική σχέση, εγώ γι' αυτό επικοινώνησα μαζί τη. Δεν μπορώ να μεταφέρω γιατί δεν τη ρώτησα καν αν θέλει να τα πούμε αυτά στον αέρα. Έκανε ίδια μια διευκρίνηση ότι δεν μιλάω για τις εκπομπές. Εγώ όμως αυτό που μπορώ να πω για τη δική μου επικοινωνία μαζί τη είναι το δικό μου συνέστημα. Είναι ένα κορίτσι, όχι μια γυναίκα, ένα κορίτσι, παιδί, μικρό παιδί, μια ψυχούλα που νιώθει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σύντροφο. Έχει οικογενειακά έτσι κάποια θέματα υγείας. Καλά, έχει σύντροφο, λίγο μακριά είναι, εντάξει. Ναι, δεν είναι κοντά τη. Τη χτυπάνε πολύ δεμένη. Αδιανόητα και χυδαία στο Instagram, πολύ. Στο Twitter. Βεβαίως. Και μου είπε και τι της λένε ακριβώς, τόσο που λέει έφυγα από εκεί γιατί αισθανόμουν άσχημα. Καλύτερα να ξαναγυρίσω στον άλλον κόσμο, στον κόσμο του Survivor παρά σε αυτό λοιπόν. Εδώ πέρα που όλοι με βρίζουν. Και η Βρυσίδα είναι έχει μετανιώσει, Νίκο. Έχει μετανιώσει δεν που έχει φύγει. Το λέω εγώ λοιπόν. Έχει μετανιώσει που έφυγε. Στεναχωρέθηκα πολύ, αλήθεια σας λέω. Απλώς δεν έχει τίποτα με εμάς. Γενικώς όμως δεν θέλει να βγει. Είδα και το δεύτερο που έκανε τη διευκρίνηση. Απλώς δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί χθες μου ήρθαν κάποια μηνύματα τι έγινε με τη Βρυσίδα. Και λέω τι έγινε, λέω κάθε μέρα κάτι γίνεται. Βέβαια, όλοι λένε και τα δικά τους και κάνουν τις δικές τους ερμηνείες, αλλά δεν πειράζει. Εμένα πάντα μου αρέσουν οι ξεκάθαρες καταστάσεις και ό,τι κάτι βλέπω, πάντα θέλω να το σχολιάζω.